εδώ, φοιτητικοί σύλλογοι, εκλεγμένοι των διοικητικών συμβουλίων με την προσπουδαστική κίνηση συνεργασίας, για να καταδικάσουμε έστω και συμβολικά αυτό το γεγονός. Φασιστικά στοιχεία βεβήλωσαν, ξύλωσαν και κατέστρεψαν τις αναμνηστικές πλάκες στο μνημείο του Εβραϊκού Νεκροταφείου στο Άπι Θήτα. Στα μουλοχτά και πάλι, κρυμμένοι στις κουκούλες τους για άλλη μια φορά, οι νοσταλγοί της Χούντας, οι χρυσαυγίτες, επιτέθηκαν ξανά μέσα σε διάστημα 8 μηνών στο ίδιο μνημείο, επιβεβαιώνοντας με τη στάση τους την άρρηκτη σχέση που έχει το κόμμα τους με το Χίτλερ και τους Ναζί, τα εγκλήματα των οποίων υπερασπίζεται. Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να ανακόψουν την ανάγκη νεολαία να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα του ναζισμού και ο λαός να δυναμώσει την πάλη του για την απομόνωση του ναζισμού. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα και το μεγαλύτερο ομαδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι Ναζί δημιούργησαν στρατόπεδα θανάτου, η λειτουργία των οποίων ξεκίνησε το 1941 και κορυφώθηκε το 1943 έως το 1944. Το ολοκαύτωμα δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία ως προς τη σύλληψη της ιδέας, την προμελέτη, τη μέθοδο, την εκτέλεση. Το Auschwitz στάθηκε το μεγαλύτερο συγκρότημα εξόντωσης ανθρώπων, Εβραίων, κομμουνιστών και αντιστασιακών από την Πολωνία, τη Σοβιετική Ένωση, την Ελλάδα, τη Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. 50.000 Εβραίοι, δηλαδή πάνω από το 95% του εβραϊκού πληθυσμού, απελάθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε στρατόπεδα συγκέντρωση όπου και θανατώθηκαν. Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Οι τότε χίτες και ταγματασφαλίτες, οι εκτελεστές χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τώρα είναι αυτοί που χτυπάνε αγωνιστές, που το παίζουν πατριώτες με αφορμή και τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτοί που δεν βγάζουν κύχ για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παίρνουν βραβείο αριστείας ως τσιράκια των αφεντικών και υλοποίηση των αμερικάνικων σχεδίων. Καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια. Απομονώνουμε τη φασιστική ναζιστική Χρυσή Αυγή, τους φυσικούς και πολιτικούς απογόνους του φασισμού, τους οποίους το σύστημα αξιοποιεί σήμερα για την τρομοκράτηση και καταστολή του εργατικού κινήματος, με στόχο να ευνουχίζει τη δύναμη των αγώνων της και να την παραδώσει βορρά στα συμφέροντα ξένων και ντόπιων επιχειρηματικών ομήλων. Πετάμε έξω από τις σχολές μας, από τα διοικητικά συμβούλια και από τους λόγους μας όλα τα φασιστοειδή στοιχεία που ενστερνίζονται τέτοιου είδους απόψεις. Δεν θα μείνουμε θεατές μπροστά στην παραχάραξη της ιστορίας και στην βεβαίωση των μνημείων αυτών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Άπι Θήτα και συνολικά το φοιτητικό κίνημα πρέπει να καταδικάσουν το γεγονός και με την κατεύθυνση της πάλης τους να απομονώσουν κάθε φασιστικό στοιχείο και να μην το αφήσουν να χύσει το εθνικιστικό τους δηλητήριο. Είναι καθήκον τόσο μέσα όσο και έξω από τις σχολές, από κοινού με το εργατικό λαϊκό κίνημα, να απομονώσουμε με την πάλη μας άλλη μια φορά τον ναζιστικό τέρας και να το στείλουμε εκεί που ανήκει, στο σκουπιδοδενεκέ της ιστορίας. Απαιτούμε από την Βρετανία του Άπι Θήτα να αναλάβει άμεσα την αναστήλωση του συγκεκριμένου μνημείου.